Φίλες και φίλοι της Action Sports, άλλη μια νίκη για την Κύπρο. Τη σημείωσε ο Σταύρος ο Σπύρου στην κούρσα των 800 μέτρων. Σταύρο μου, δεν έχει σημασία ο χρόνος, ένα 49-61, έχουν σημασία 16 βαθμοί, έτσι. Φυσικά, αν και είναι ένα ικανοποιητικό χρόνο μπορώ να πω για κούρσα τακτικής. Το πιο σημαντικό είναι η θέση, η πρώτη νίκη, η πρώτη θέση εδώ στη χώρα μας. Εκπληκτική ατμόσφαιρα, εντάξει με τον κόσμο, κάτι που δεν έχω ξαναζήσει εγώ σε αγώνα στην Κύπρο. Τόσο πάθος για την Κύπρο μας, είναι εξαιρετική εμπειρία. Μάλιστα και έχω παρακολουθήσει την κούρσα από κοντά εδώ με τον Αργύρη. Έχεις περάσει πολύ γρήγορα το πρώτο 400, κοντά στο 53,5 και πιστεύω ότι μπορεί να έρθει και μια πολύ μεγάλη επίδοση. Έμεινες μετά πίσω από τους αθλητές και στο 200, όπως έχουμε συνηθίσει, έφυγε μπροστά, έκανες την αλλαγή και δεν κοιτάξει ποτέ πίσω. Ήταν τακτική κούρσα, έτσι. Ήταν φυσικά τακτική, ήταν καλό το πέρασμα. Απλά ακολουθεί του άλλου αθλητέ. Δεν είχα δει καν εγώ πέρασμα, αλήθεια, πόσο πέρασαμε. Ένιωθα έτος όμως, αλλά περίμενα λίγο. Είχα κλειστεί λίγο από τα 400-600, η αλήθεια. Ήμουν κλεισμένος πίσω από τους τρεις αθλητές και πριν το 200 πήρα την απόφαση να φύγω, γιατί ήταν επικίνδυνο μετά, περίμενα στη στροφή. Πήρα την απόφαση, φύγω όλα μέσα και ευτυχώς άντεξα. Θα κρατηθούμε σε αγωνιστικού ρυθμού μέχρι το ευρωπαϊκό, τι έχουμε στο πρόγραμμα? Εντάξει, τώρα στο πρόγραμμα έχουμε προπόνηση. 2-3 εβδομάδες σκληρής προπόνησης και προετοιμασία για το ευρωπαϊκό. Να πάμε υγιείς πρώτα απ' όλα. Με στόχο τον τελικό. Okay. Πώς είναι να αγωνίζεται με το εθνόσημο στο στήθος? Εντάξει, απερίγραπτο το συνέστημα. Έχω ξατρέξει με την εθνική στο εξωτερικό, αλλά δεν είναι το συνέστημα εδώ με την Κύπρο. Νιώθεις περισσότερο μπαίνοντας στην τελική ευθεία και αγώνα στον κόσμο. Λέω εντάξει, δεν θα χάσω με τίποτα. Αυτό είναι απερίγραπτο. Σταύρο μου, σε ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της σεζόν. Σας ευχαριστώ πολύ.